Η Έλενα Παπαδημητρίου τώρα κοντά μα και αρχή Έλενα, καλή σου μέρα από καλή το μέρα. Ζελένσκι και την αποστρατικοποίηση τη πρέτρεψη την οποία ο ίδιο. Όλα αυτά, όλα αυτά τα γεγονότα που περιέγραφε ο, ο Γιάννης Γιάννη νωρίτερα, mm -hmm. οι mm τα, τα, SMS στην υπερνηστερία προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Και βρέθηκαν και στο επίκεντρο του νέου διαγγέλματο του Ουκρανού Πρόεδρου, ο οποίο τι είπε, Ότι είναι μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης που οργανώνει η Μόσχα στην περιοχή. Και όχι μόνο στην περιοχή. Περιέγραψε ο Ζελένσκι τη μεγαλύτερη εικόνα. Το σχέδιο της Ρωσίας που αφορά στην ε, ε, αποσταθεροποίηση και στην Κεντρική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη. Mm -hmm. Αυτή, αυτό, αυτό ήταν το βασικό μήνυμά του τα ξένα Και ουσιαστικά τα την του συνόλου της, της Ουκρανία, η με ένα στρατό ο οποίος δεν θα έχει καμία πραγματικότητα. Και έχοντας στο μυαλό του πάντα τις τελευταίες εξελίξεις και δίνοντας mm -hmm. εκεί την προσοχή και την ανησυχία που έτσι κι αλλιώ είναι τις τελευταίες ημέρες έντονη από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε. Mm -hmm. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το άλλο θέμα της ημέρας, το οποίο θα το δούμε να ξετυλίγεται τις επόμενες ώρες, είναι το γεγονός ότι η Ρωσία, η Γκάσπρομ, έκλεισε την στρόφιγγα φυσικού αερίου για την Πολωνία και για τη Βουλγαρία. Να θυμίσουμε mm -hmm. ότι αυτό είναι στο πλαίσιο τη επιθυμία του Κρεμλίνου να πληρώνεται σε ρούβλια. Δεν έγινε αυτό. Είχε από τις δύο Θα δώσει προθεσμίε το Κρεμλίνο σε στι χώρε αυτέ, όπω έχει δώσει και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Δεν πλήρωσαν σε ρούβλια όπω ήθελε δηλαδή, το Κρεμλίνο. Και, το έκαναν, και από το πρωί επιβεβαιώθηκε no. μάλιστα και από τι δύο χώρε ότι αυτό ε, συνέβη. Η Πολωνία είναι έτοιμη να διεκδικήσει αποζημιώσει. Στη Βουλγαρία αναμένουμε τι επόμενε ώρε επισύνταση επισήμω συνέντευξη τύπου για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του. Υπάρχει διαβεβαίωση πάντω και από τι δύο χώρε ότι υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Ε, ναι, για από να την άλλη, υπάρχει και η κίνηση πρόβλημα. των Ρώσων, γιατί αρκετοί έλεγαν για το αν θα τολμήσουν να κλείσουν την ε, στρόφικα. Όπω ακόμη ε, νομίζω είναι να παραμένει αυτό το ερώτημα, αν θα τολμήσουν να το κάνουν σε κάποιε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Γιατί θυμί, 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 να θυμίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ χώρε, όταν ε, έκανε αυτό το αίτημα το Κρεμλίνο, είπαν ότι αυτό αντίκειται στι συμφωνίε mm -hmm. που έχουν υπογράψει και στα συμβόλαια. Εμεί δεν έχουμε υπογράψει να πληρώνουμε σε ρούβλια. Άρα, αλλάζεται μονομερό αυτή τη συμφωνία και εμεί δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε τώρα. Έγινε αυτό το ναι, βήμα ναι. να δούμε ποιε θα είναι αντιδράσει από τι αγορέ, αλλά να δούμε και πώ θα αντιδράσουν και οι ίδιε οι χώρε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και. Πώς να το πω σύμβουλοι του Ελένη που λένε ότι θα κρατήσει όλη τη χρονιά ο πόλεμο. Ναι, ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλο του 2022. Είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί και αυτό. Και μάλιστα εκτό από αυτή την πληροφορία και την εκτίμηση, mm -hmm. έδωσαν και στοιχεία για το πώ θα επηρεάσει το μέτωπο η βοήθεια που έχει φτάσει τι τελευταίε ημέρε από τη Δύση στον Ουκρανικό στρατό. Mm -hmm. Θα αλλάξει πάρα πολύ. Θα αλλάξει πάρα πολύ αυτή η ισορροπία δυνάμεων. Έχει ενισχυθεί. Ακριβώ αυτά είναι τα δύο μηνύματα mm -hmm. που έδωσε τα ξημερώματα σύμβουλο του Ουκρανού Και η Ολλανδία, ε, Έλενα. Και η Ολλανδία στέλνει και η Γερμανία στέλνει και όλο το κλίμα εχθέ από την Γερμανία. Το Ράμσταϊν ήταν ότι ε, η Δύση βρίσκεται στο πλευρό τη Ουκρανίας σε ό,τι αφορά την στήριξη τη στρατιωτική σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Να σε καλά, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.